Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο των The Upgrade. Είμαι ο Πάνος. Μετά από καιρό αποφάσισα να κάνω κάτι για το Colt. Από την πρώτη στιγμή που είδατε το μοτέρ, οι περισσότεροι μου είπατε πόσο βρώμικο φαίνεται κτλ. Το είχα πλύνει μία φορά. Το είχα πάει σε κάποιο πλυντήριο, αλλά γενικά το φοβάμαι αρκετά το θέμα με το πλύσιμο του κινητήρα, για να μην συμβεί κάτι μετά. Αλλά πλέον είναι σε πολύ χάλια κατάσταση. Οπότε αυτό που θέλω να κάνουμε σήμερα, πήρα ουσιαστικά ένα καθαριστικό μοτέρ το οποίο είναι πολύ οικονομικό, είναι αυτό εδώ. Είναι της εταιρείας K2. Ήθελα να πάρω ένα άλλο, ένα Auto Glam, το οποίο Auto Glam, κάπως έτσι, το οποίο ήταν αυτό, κάπως το βάλω εδώ πέρα. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε και μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει. Μετά είδαμε κάποια της Meguiar's τα λοιπά, απλά το παλικάρι εκεί πέρα μου είπε ότι αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα και εγώ δεν ξέρω πότε φορά τα βλέπω. Οπότε αν τουλάχιστον κάνει δουλειά είναι πάρα πολύ φθηνό, είναι γύρω στα 5 ευρώ νομίζω έκανε και είναι ένα λίτρο. Οπότε θα το δοκιμάσουμε σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι ουσιαστικά να το καθαρίσω το μοτέρ, αλλά δεν θέλω να ρίξω νερό. Οπότε θα το ψεκάσω, θα περιμένω λίγο και μετά θα το πάρω με πανί να δούμε τι δουλειά μπορεί να κάνει έτσι για να μην έχει πάρα πολλά νερά κτλ. Μέσα στο μοτέρ και να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε, να δείτε κι εσείς αν αξίζει και το προϊόν και αν αξίζει να το κάνει κάποιος το μοτέρ του αυτό, έτσι ώστε να μπορεί να το καθαρίζει και μόνος του χωρίς να χρειαστεί να πάει σε κάποιο πλυντήριο κτλ. Που ακόμα και εκεί να πας πάλι υπάρχει κίνδυνος να σου δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί πολλές φορές βάζουν πιεστικά μέσα, βάζουν τα πάντα, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, οπότε σας παίρνω μαζί μου, πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι θα γίνει και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε αρχικά να σας δείξω λίγο πώς είναι αυτή τη στιγμή το μοτέρ. Λοιπόν, αυτά που θα χρειαστούμε αρχικά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε σήμερα με το μοτέρ είναι, θα χρειαστούμε σίγουρα ένα εκθαριστικό του μοτέρ, θα χρειαστούμε κάτι σαν αυτό που έχουν detailers ουσιαστικά, που είναι ένα σαν, πώς να το πω, σαν σαν πινελάκι για να μπορούσε να πάει σε όλες τις περιοχές και να μπορούσε να το τρίψουμε από εκεί πέρα έτσι ώστε να φύγουν τα πολλά πολλά. Εγώ δυστυχώς δεν έχω, οπότε δεν θα το κάνουμε με αυτό, θα το κάνουμε μόνο με πανί. Οπότε σίγουρα χρειάζονται αυτά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Θα πάρουμε το σπρέι αυτό, όπως σας είπα και πριν. Και τώρα θα ψεκάσουμε. Εκεί που δεν θέλω να ψεκάσω μόνο είναι εδώ. Εδώ ουσιαστικά είναι η ECU, οπότε από εκεί και γενικά δεν έχει το συναγερμό, δεν θα πάω καθόλου, οπότε πιο πολύ εδώ στο μοτέρ θα είμαστε. Το οποίο είναι μεταξύ αυτό, πίσω δεν γράφει οδηγίες, κοιτάξτε λίγο. Όλα που γράφει είναι σε άλλη γλώσσα, οπότε δεν μπορούμε να δούμε κάτι από εδώ. Θα τα αφήσουμε λίγη ώρα βασικά πάνω, να κάνει τη δουλειά του και μετά το πάρουμε με πανί να δούμε τι θα κάνει. Εδώ βλέπετε ειδικά τα κομμάτια αυτά είναι αρκετά χάλια, οπότε να δούμε αν θα μπορεί να καθαρίσει τίποτα από αυτά. Εδώ, αν δείτε, κάνει ήδη διαφορά όταν το περνάς.
ξέρω θα μπορούσα να έχω και κάτι πιο μικρό από αυτό, αλλά αυτό έχω πάρει μόνο. Αυτό είχα βάσει, δεν το πήρα. Θέλει ουσιαστικά ένα πιο μικρό σαν πινελάκι για να μπορέσεις να πάρεις εδώ όλες τις λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι κάτι κάνει σαν δουλειά. Και εντάξει, σαν μυρωδιά δεν μυρίζει πολύ άσχημα. Απλά δηλαδή εκεί σε κάποια σημεία που είναι μικρή επιφάνεια, εκεί θα ήθελε ένα πινελάκι λίγο να βοηθήσει. Βλέπω, είναι ουσιαστικά ότι κάνει δουλειά, δηλαδή αν ψεκάσεις, δεν θέλει πολύ ώρα να το αφήσεις ίσα ίσα γιατί μετά στεγνώνει. Οπότε μόλις ψεκάσεις, αν πάρεις ένα πανάκι, ένα χαρτί κάτι και το πάρεις, βγάζει πάρα πολύ, ειδικά αυτό φάνηκε στο καπάκι, να σας το δείξω στο blog ουσιαστικά. Μπείτε λίγο εδώ. Καθάρισα αρκετά, παίρνει κι άλλο. Αλλά γενικά γυάλισε, όπως βλέπετε, θα το δείξω και μετά ένα συνολικό. Αλλά θεωρώ ότι κάνει αρκετή καλή δουλειά. Το θέμα είναι αν θα μείνει καθόλου. Ρίχνω και λίγο νερό μετά από πάνω, ώστε να φύγει, γιατί από ό,τι βλέπω λίγο κολλάει αυτό. Οπότε κανονικά τι γίνεται. Αυτό θέλει ψέκασμα και μετά θέλει με ένα πιεστικό και όλο το μοτέρα να το κάνεις έτσι, έτσι ώστε αυτά που έχουν κρατήσει πάνω το υλικό αυτό να τα ρίξει κάτω, να φύγει πολύ βρώμα. Εκεί θα κάνει την τεράστια διαφορά. Απλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω αυτό γιατί φοβάμαι μην πάει σε κανένα, δεν ξέρω τίποτα στα ηλεκτρικά κτλ. Και έχουμε κανένα θέμα, οπότε προτιμώ να μην το ρισκάρω να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και απλά να καθαρίσει λίγο, να γίνει λίγο ανθρώπινο, γιατί υπάρχει ένας λόγος που θέλω να το καθαρίσω λίγο εδώ πέρα. Θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Οπότε συνεχίζω εγώ και όταν τελειώσει, πάμε να σας δείξω πώς έχει γίνει. Λοιπόν, τελείωσα με τη δουλειά. Το έκανα στα περισσότερα σημεία, το έκανα και με το πανάκι. Οπότε πιστεύω ότι έγινε μια χαρά. Θα δείτε λίγο τώρα στο βίντεο, θα σας δείξω λεπτομέρειες στο τέλος, θα δείτε λίγο πώς έγινε μέσα. Πιστεύω ότι αξίζει για τα χρήματά του να δώσει κάποιους 4-5 ευρώ είναι ουσιαστικά και να κάνει λίγο το μοτέρ του. Θα δείξει βέβαια πόσο θα κρατήσει. Εγώ πιστεύω τώρα με σκόνη τα λοιπά θα τραβήξει πάλι πάνω. Σίγουρα το ιδανικό, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι να γίνει και μετά με νερό ένα πιεστικό κάτι έτσι ώστε να φύγουν όλα κάτω, οι βρώμες κτλ. Και να καθαρίσει καλύτερα, σίγουρα. Απλά ποιος το ρισκάρει αυτό είναι το θέμα. Οπότε ναι, πιστεύω ότι αξίζει να το πάρει κάποιος. Αυτό που πρέπει να πω βασικά, ότι δεν είμαι ειδικός, ούτε είμαι retailer, ούτε τίποτα. Απλά είπα να πάρω ένα καθαριστικό κινητήρα, ουσιαστικά να δοκιμάσουμε λίγο τι γίνεται. Οπότε δείτε τι δουλειά έκανε στο δικό μου το αυτοκίνητο και αν αρέσει σε κάτι μπορεί να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει, εννοείται ότι δεν είναι sponsor το βίντεο. Λοιπόν, οπότε αυτά, κάντε like και αφήστε το κανάλι το διαδίδεις να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας! Dun 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 d
around.